Τι έχω ξεχάσει? Γεια σας παιδιά, τσεκτεκνά ο Κώστας εδώ. Όπως έχετε καταλάβει από τον ύπνο, πριν από λίγο γύρισα από τον ταχυδρόμο και ήρθε αυτό εδώ. Το οποίο αυτό εδώ είναι ένα πακέτο τεράστιο, πρέπει να ζυγίσει γύρω στα 3 κιλά. Και γράφει πάνω ότι ήρθε από την Παπαδοπούλου Ελένη, την οποία και δεν ξέρω. Μες κάτι φάση, δεν ξέρω, είναι fan mail, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται, γι' αυτό και το ανοίγω αυτό το πακέτο έτσι μόνο του ξέμπαρκο και μοναχούλι εδώ πέρα. Να δούμε μαζί τι έχει, δεν περίμενα, είπα κατευθείαν μπαμπάμ, ακόμα καφέ δεν έχω πιει. Εδώ, τώρα θα πιω την πρώτη τζούρα καφέ για να ξεκινήσω το unboxing. Ωραία, να ξεκινήσουμε να δούμε. Είμαι περίεργος να δω τι έχει, γιατί είναι πάρα πολύ βαρύ το πακέτο. Και δεν έχω ιδέα τι έχει μέσα. Ελπίζω να μην εκτεθώ. Δεν θυμάμαι να έχω παραγγείλει κάτι. Περιμένω ένα πακέτο από εξωτερικό. Περιμένω ένα πακέτο από Ελλάδα, αλλά είναι πολύ πιο μεγάλο. Είναι κουτί. Περιμένω κάτι που έχω αγοράσει, αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Δεν ξέρω, παιδιά, ειλικρινά. Μαζί θα δούμε τι έχει και μην είμαι περίεργος. Γιατί δεν ξέρω καν ποια είναι η Ελένη Παπαδοπούλου. Ελπίζω να μην. Μυρίζει ξύλο μέσα. Μυρίζει κάτι χειροποίητο. Τώρα δεν ξέρω τι φάση. Για να δω τι γίνεται. Είναι μια σακούλα σφραγισμένη, όπως βλέπετε, να σας τη δείξω, από τα βιβλιοπωλεία λόγιων. Ή αγοράσει τίποτα χαρτικά και δεν το θυμάμαι. Όχι. Πραγματικά, παιδιά, το συγκεκριμένο είμαι εκτός. Όχι, δεν ξέρω, μπορεί να είναι κάτι και δεν ξέρω καν τι είναι. Βασικά, μπορεί να είναι κάτι, δεν ξέρω καν τι είναι, αλλά ναι, τέλος πάντων. Σίγουρα δεν ξέρω τι είναι, απλά ίσως να είναι κάτι που είχα πάρει και δεν το θυμάμαι. Για να δούμε τι έχει μέσα. Τι έχω ξεχάσει? Λοιπόν, απλά τώρα έχει κολλήσει το μυαλό μου πραγματικά που κάνω το βίντεο. Μπορεί να το θυμηθώ μετά, αλλά πραγματικά είμαι και από τον ύπνο. Δεν ξέρω. Τα συγκεκριμένα μέσα είναι κάποια πράγματα τα οποία ήθελα πραγματικά να αγοράσω πώς και πώς. Και τρομάζω. Γιατί ενώ ήθελα να τα αγοράσω, είναι εδώ μέσα. Πριν από καιρό, σας είχα πει σε ένα βίντεο ότι μ' άρεσαν αυτά, νομίζω εκεί στο αυτό με το Dumbbox που είχα ανοίξει, ότι μ' άρεσαν αυτά τα μπιλάκια Pearl, κάτι λέγονται, δεν θυμάμαι πώς λέγονται ακριβώς. Και τώρα βρήκε και ο σκύλος να γαβγίζει απ' έξω. Ότι ήθελα να τα αγοράσω αυτά τα μπιλάκια και το πράγμα που βάζεις πάνω. Και μου είχατε πει ότι είναι από τα IKEA. Κάποιοι από εσάς. Ότι υπάρχουν και στα IKEA. Και η σακούλα, όπως είδατε, είναι από τα IKEA η χάρτινη απ' έξω. Και μέσα, λοιπόν, ξεκινάμε. Είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ, για όσους δεν ξέρουν, είναι οι βάσεις στις οποίες μπαίνουν αυτά τα Pearl something, τα οποία δεν θυμάμαι, η οποία είναι από το IKEA. Και έχει τρεις βάσεις, τέσσερις βάσεις μέσα σε διαφορετικά σχέδια για να μπαίνουν αυτά τα μπιλάκια. Ελένη, πραγματικά, τι έχω ξεχάσει? Λοιπόν, αυτό θα ας το δείξω αυτό. Ποιος σκόντωσε τον κύριο X? Αστυνομικό μυθιστόρημα. Είναι ένα
βιβλίο σε μορφή νουβέλας με θέμα τη φυσική. Okay. Στη φυσική, βασικά από ό,τι βλέπω μέσα, έχει και τον Αρχιμίδη, μαθηματικά, μπλα μπλα μπλα, πολλά. Τι φάση, μαθηματικά βασικά κυρίως. Όχι ρε φίλε. Αυτό είναι σίγουρο από το IKEA, κάποιος πήγε και τα αγόρασε αυτό. Πραγματικά τι να πω, δεν έχω λόγια. Έχει μέσα και ένα pattern, γενικά αυτά μπορείτε από όσο ξέρω να βρείτε patterns από το ίντερνετ. Κάποια από αυτά είναι μάλλον αυτά εδώ που δίνει το IKEA για να μπορείς να σχεδιάσεις κάποια πράγματα. Έχω δει ένα πάρα πολύ όμορφο κανάλι, δεν ξέρω αν θα σας το βάλω κάπου να παίζει από το εξωτερικό που φτιάχνουν τέτοια. Και μέσα έχει και μερικές πιάστρες, οι οποίες είναι πανχρήσιμες. Τώρα δεν ξέρω αν είναι μαγνητικές ή όχι, είμαι περίεργος να δω. Αυτά εδώ είναι ξανά. Εστίαση καλή μου κάμερα. Wow. Δηλαδή τι να πω, κάποιος πήγε και ξόδεψε λεφτά. Και κάποιος είναι μέσα στο μυαλό μου για κάποιο λόγο. Ναι, αυτά εδώ είναι. Wow. Είναι μαγνητικά. Ναι, είναι μαγνητικά. Wow, το ξέρω. Ελένη, χίλια ευχαριστώ. Πραγματικά, δηλαδή. Τι να πω, χίλια ευχαριστώ. Δηλαδή, δεν έχω λόγια για αυτό το πράγμα. Ξέρεις, με βγάζεις από άπειρα μεγάλο κόπο να κάτσω να... Βασικά αυτά είναι στο IKEA, ναι. Απλά πρέπει να τα πάρω, θα τα παρέγγειλα από το eBay σίγουρα κάποια στιγμή. Και η αλήθεια είναι ότι θα περνούσε καιρός μέχρι να το κάνω. Wow. Απλά wow. Δεν έχω λόγια και το βιβλίο κιόλας, δηλαδή το βιβλίο είναι ολοκένουργιο. Πραγματικά είναι ολοκένουργιο. Τι να πω, χίλια ευχαριστώ, δηλαδή... Δεν έχω λόγια, wow. Wow. Γιατί πήγες στον κόπο να πας να τα αγοράσεις, δεν έπρεπε να πας να τα αγοράσεις αυτά τα πράγματα. Wow. Και δεν θυμάμαι κιόλας γαμάτα, αυτό είναι το αστείο, ότι τώρα έχει κολλήσει στο μυαλό μου και... Wow. Γιατί σίγουρα πολλοί κόσμος μου είχε πει τότε στο βίντεο που είχα κάνει για το Tumblr το συγκεκριμένο και είχαμε πει με κάποια άτομα και ίσως κάποια άτομα να είχαν αναφέρει και για το... γενικά για κάποιο fan mail επικείμενο, αλλά... Wow! Τι να πω! Χίλια ευχαριστώ, δεν ευχαριστώ βασικά θα είναι λίγο για όλο αυτό, για το βιβλίο και για αυτά, δηλαδή... Ευχαριστώ! Ευχαριστώ, τι να πω, πραγματικά! Wow! Εντάξει. Και ήρθε το πακέτο και δεν ήξερα καν τι είναι. Καταρχήν δεν μου λέει το όνομα, δεν ήταν τόσο οικείο. Και λέω. Τι έχω χάσει. Θα βγει το πιο awkward video ever αυτό, αλλά πραγματικά. Ας πιω λίγο καφέ να ανοίξει το μάτι. Γιατί πραγματικά είμαι και από τον ύπνο αυτή τη στιγμή. Μόλις πήγα στο ταχυδρομείο, γενικά ξύπνησα. Πάμε εμείς στον ταχυδρόμο. Αυτό είναι το θέμα εδώ πέρα. Πάμε εμείς στον ταχυδρόμο και παίρνουμε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή για όσους ρωτάτε που στέλνετε fan mail και αυτά. Τετάρτη και Παρασκευή από το ταχυδρόμο τα γράμματα. Είμαστε χωριό εδώ. Καλό και πώ. Και μένα με έχει βολέψει να σα πω την αλήθεια αυτό το πράγμα. Αλλά δεν το περίμενα αυτό. Wow. Wow. Απλά wow. Ήρθε η ώρα να ασχοληθώ κι εγώ με αυτά. Τι λέτε, να φτιάξω τίποτα γαμάτο. Εν τω μεταξύ αεροπλάνα. Αποφασίσα να περάσουν κλασικά. Σκύλοι γαβγίζουν, αεροπλάνα περνάνε όπω ακούτε. Βίβα Λίμνος. Εμείς θα πούμε σε ένα επόμενο unboxing. Τώρα eBay θα είναι, podcast θα είναι, κάτι θα είναι. Wow. Ναι, θα τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing. Μείνετε συντονισμένοι. Γενικά, δείτε στην περιγραφή, υπάρχει το link από τη σελίδα του καναλιού στο Facebook για να ενημερώνεστε. Επίσης υπάρχει το Instagram το δικό μου σε περίπτωση που θέλετε να βλέπετε κάποια πραγματάκια που ανεβάζω πριν να τα ανοίξω, γιατί πολλά από αυτά πριν να τα ανοίξω τα κοινοποιώ και τα δημοσιοποιώ εκεί. Επίσης, όσοι δεν έχετε κάνει, τσεκάρτε λίγο τις εγγραφές σας άμα θέλετε να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι, τζάμπα είναι. Απλά γιατί κατά καιρούς κάνει νούμερα το YouTube και βγάζει subscribes έτσι την πλάκα.
Καλά, like. Άμα γουστάρετε, κάντε. Λοιπόν, θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας, παιδιά. Και Λένη, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ, πραγματικά. Ευχαριστώ. Δεν ήταν ανάγκη, ειδικά, να πας να αγοράσεις και το βιβλίο και αυτά. Δηλαδή, χίλια ευχαριστώ. Πραγματικά. Γεια σας. Wow.